αγώνα. Γιατί πολλά στελέχη πηγαίνουν στις δίκες των τρομοκρατών ως μάρτυρες υπεράσπισης των τρομοκρατών. Εντάξει. Αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Δεν θα πάμε, ξέρετε, κουκουλώνοντας κάποια ζητήματα μη τυχόν. Ωραία. Και πειράξουμε κανέναν. Λοιπόν. Φωνή τρομοκρατίας. Είναι μια σειρά από ερωτήματα που δεν θα ήθελα να ακούσω τη θέση του εκπροσώπου. Φωνή τρομοκρατίας από το παρελθόν. Ο κύριος Γκιουλέκας πρέπει. Όχι, όχι, είναι θέσεις αυτές, κύριε Πουλάκη. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Γκιουλέκα. Έχετε ένα πολιτικό λόγο τις τελευταίες μέρες, όχι εσείς προσωπικά, αλλά και όλη η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι μια φωνή που θέλει να τρομοκρατήσει τον ελληνικό λαό και έρχεται από το παρελθόν. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Πρώτον, σε όλα αυτά τα οποία είπατε, δεν μοιράζει κανένας θέσεις και έχει δηλώσει ο πρόεδρος, ο Αλέξο Τσίπρας, ότι θα φτιαχτεί μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι μιας παράταξης, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Δεύτερον, κατηγορείται το ΣΥΡΙΖΑ ή αν θέλετε κατηγορείται ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν σε δίκες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο κάνετε, και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ταυτίζετε τους μάρτυρες, δηλαδή τη δίκη, τη διαδικασία με το έγκλημα. Δηλαδή κάνετε κάτι το οποίο μας γυρίζει τελείως. Εσείς υπερασπίζεστε τους τρομοκράτες, όχι εσείς ακούστε, προσωπικά. Ακούστε λοιπόν. Να ακούσουμε, βουλευτές σας. Ακούστε λοιπόν. Να ακούσουμε όλο το επιχείρημα. Κύριε Γκιουλέκα, δεν θέλετε. Λοιπόν, σας λέω, είναι άλλο πράγμα στο νομικό πολιτισμό το έγκλημα και άλλο πράγμα η διαδικασία της δίκης και η μαρτυρία. Διότι αν ταυτιστούν αυτά... Δεν λέτε για την ουσία όμως κάτι, για την ταμπακέρα. Υπερασπίζεστε τους τρομοκράτες. Γι' αυτό τι έχετε λοιπόν, να πείτε. Ωραία. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε να δείτε, κύριε Γκιουλέκα. Δεν πιάνουν πια αυτά τα πράγματα. Δεν πιάνουν αυτά όλα που λέτε. Δεν πιάνουν, έρχονται τελείως από το παρελθόν. Όχι, ακούγονται... δεν ακούω τώρα. Αφήστε αν πιάνουν ή όχι. Ταυτίζεστε ή όχι με αυτούς που πάνε και υπερασπίζονται τους τρομοκράτες. Γιατί αν δεν ταυτίζεστε, οφείλετε να διαχωρίσετε τη θέση σας και να πείτε, ξέρετε, εμείς καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν μπορεί το νομό εγκληματία να πηγαίνουμε να τον υπερασπιζόμαστε στα δικαστήρια. Αλλά από την άλλη να λέμε όχι, η θέση μας είναι διαφορετική. Σας αφήνω να μιλάτε. Ή αποκηρύξτε αυτές τις θέσεις ή πείτε ότι εμείς συμφωνούμε. Κύριε Γκιουλέκα, σας αφήνω να μιλάτε επειδή ως πολιτικός αναλυτής και εκλογολόγος προσφέρετε αυτή τη στιγμή ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίστε. Μακάρι, αν νομίζετε ότι έτσι κερδίζετε, θα σας έλεγα ότι πάρα πολλοί με προβληματισμό σκέφτονται όλα αυτά τα οποία συζητούμε την ώρα. Αλλά αυτό που έτσι καλύπτεται εσείς ούτε εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα μπορούσε. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όμως δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει, προστατεύστε με. Λέω λοιπόν ότι πρώτον. Και χρειάζεται προστασία, κύριε Πουλάκη. Παρακαλώ. Από τους δημοσιογράφους για να ακούγομαι, ναι, χρειάζεται. Έχει ένα πολιτισμό. Χαρά τον εαυτό σας. Δεν ακούτε, έχει ένα πολιτισμό στη συζήτηση. Μεγάλο. Σαφώς εγώ δεν αφήνω τον πολιτισμό. Λοιπόν, πρώτον, για να ξεκαθαρίσουμε, μιλάμε για κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι μιας παράταξης. Άρα όλα αυτά τα οποία αφήνεται ότι μοιράζονται θέσεις δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεύτερον, τι εννοείται δεν θα είναι μιας παράταξης? Δεν θα είναι μιας παράταξης, δεν θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα φτιαχτεί και θα εξυπηρετεί, αν θέλετε, πολιτικά τα συμφέροντα, θέσεις, καρέκλες, μόνο μια συγκεκριμένη παράταξη, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ απλό και το έχει πει ο πρόεδρος από την πρώτη στιγμή. Ναι. Την κοινωνική πολιτική διεύθυνση θα την κάνουμε παντού. Δεύτερον, να απαντήσω σε όλα. Ένα-ένα. Δεύτερον, μην ξαναφέρετε τέτοια θέματα, κύριε Γκιουλέκα, διότι γυρίζετε 300 χρόνια πίσω. Ακούστε το λοιπόν. Αυτό είναι δικαίωμά μου, κύριε Γκουλάκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να σας απαντήσω. Αν δεν ακούγονται, αυτό είναι πρόβλημά σας. Αν δεν με αφήνετε να ακούσετε την απάντηση. Γιατί εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αφήστε το να μιλήσει, κύριε Γκιουλέκα. Αν δεν με αφήσετε να απαντήσω ολοκληρωμένα, δεν θα ικανοποιηθείτε ούτε εσείς, ούτε οι τηλεθεατές. Και λέω λοιπόν το εξής. Μην ταυτίζετε. Είναι λάθος για τον νομικό πολιτισμό, για το διαφωτισμό της Ευρώπης, να ταυτίζετε το έγκλημα με τη διαδικασία της δίκης. Είναι ό,τι χειρότερο κάνετε. Τρίτον, θέλω να σας πω το ότι μην παίρνετε οποιασδήποτε ή αν θέλετε τραβάτε από τα μαλλιά διάφορες προσεγγίσεις ή διαφορετικές προσεγγίσεις και δεν μπαίνετε την ουσία της πολιτικής άποψης του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα η οποία δεν σας υφέρει να γυρίσουμε να λέμε τι λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και αριστερά, αλλά οπότε εγώ θέλετε, επικεντρώνομαι. Αλλά, ουσία, αλλά εγώ επικεντρώνομαι. Τα αναγνωρίζουν εγώ... τα σχόλια ως Μακεδονία. Εσείς τι θέση παίρνετε, καθαρά ξέρετε πάρα το... πολύ καλά. Συγκεκριμένα πείτε μου, κύριε Πουλάκη. Ότι θέλουμε να γίνει μια κουβέντα και να γυρίσουμε σε μια ονομασία η οποία να έχει
τον, και τον σύνθετη και να έχει τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Και τον έχουμε πει εδώ και 25 χρόνια. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Τρεμόπουλο, με την κυρία Γαϊτάν, εγώ λέω ονόματα. Είμαι δημοσιογράφος και οφείλω να τεκμηριώνω τον πολιτικό μου λόγο. Λέω ονόματα λοιπόν. Τα στελέχη σας τα λένε αυτά. Εσείς συμφωνείτε με τον κύριο Γεωργιάδη ότι θα πάρει τα λεφτά του να φύγει? Συμφωνείτε ότι Δευτέρα το πρωί? Συμφωνείτε με την κυρία Βούλτευση ότι οι εκλογές είναι, ότι είναι χρεοκοπία της χώρας? Σας παρακαλώ κύριε Γκιουλέκα. 10 μέρες πριν τις εκλογές, άμα θέλετε. Μου λέτε για όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Γκιουλέκα. Συγκεκριμένα σας λέω. Κύριε Γκιουλέκα, άμα θέλετε. Είναι στελέχη σας, είναι υποψήφιοι βουλευτές. Και πρέπει να ξέρουμε ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται τις θέσεις των βουλευτών. Κώστα, ρώτησες 10 φορές όμως. Γιατί θα πάει αύριο ο κόσμος να ψηφίσει. 10 φορές ρώτησες. Ξέρετε, έχετε την ευαισθησία. Πιστεύω ότι σας απάντησα. Πολύ έντονο το φαινόμενο. Το κάνεις επίτηδες, Γκιουλέκα. Κύριε Γκιουλέκα, το κάνεις επίτηδες. Σας απάντησε ο κύριος Γκιουλέκα. Εξαντλήθηκε το θέμα. Σας απάντησε. Εγώ θέλω σε μία ερώτηση να μου απαντήσετε. Θα θέλατε να γίνει debate μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα 10 μέρες πριν από τις εκλογές για να συζητήσει και να ακούσει ο ελληνικός λαός τις πιο κρίσιμες εκλογές, τις πιο ιστορικές εκλογές, τις πολιτικές θέσεις των δύο υποψήφιων πρωθυπουργών? Πέστε μας τη γνώμη σας, κύριε Γκιουλέκα. Να σας την πω ανοιχτά. Βεβαίως να γίνει με έναν όρο. Όχι να έρθει ο κύριος Τσίπρας να υβρίζει τον κύριο Σαμαρά, αλλά να κάτσει να μιλήσει για τα προβλήματα του τόπου. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός σας, γύρισε και δήλωσε ότι ο Σαμαρά δεν έχω πω τίποτα. Το μόνο που θα του πω είναι σήκω φύγε. Εντάξει, ορίστε κύριε Χρυστοφυλόπουλο. Εάν εγώ σας προσκαλούσα σε μια κουβέντα, κύριε Πουλάκη, θα ερχόσασταν για να μιλήσω. Κύριε Χρυστοφυλόπουλο, δύο λεπτά, κύριε Χρυστοφυλόπουλο, μισό λεπτό.